τιμητική εκδήλωση για την ομάδα των κοριτσιών του μπάσκετ που έκανε περήφανη την ΚΟΛ και τα δωδεκάνησα. Θέλω να πω πως τα κορίτσια μας κάνανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, που εμείς δεν έχουμε καταλάβει τη σημασία και την αξία του, αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε για να το εκμεταλλευτούμε, γιατί αυτό είναι η αρχή και θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια και θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη δράση έμπρακτα, όχι μόνο με χειροκροτήματα, αλλά στηρίζοντας και τα απλά πρακτικά θέματα που χρειάζονται για να υπάρξει το αποτέλεσμα που υπήρξε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήταν η ψυχή αυτής της μεγάλης καταξίωσης και της μεγάλης νίκης για την πατρίδα μας. Έζησα την αγωνία των κοριτσιών λίγο. Δυστυχώς και οι δικές μου εργασίες δεν μου επιτρέπουν πάντα να είμαι κοντά τους. Αλλά εμείς προσευχόμαστε για το καλό των ανθρώπων, για την ουσιαστική παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε και στη συνέχεια, αλλά και μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Είναι υποχρέωση να ζούμε σε μια χώρα που ο αθλητισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι λέγανε «Ενούς υγιής, ενούς σώμα υγιή». Και δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση. Και στην πίστη μας έχουμε πάντα πρότυπο τον αθλητή που αγωνίζεται. Και ο αγώνας στέκεται πάντα στο τέλος με την νίκη. Γιατί στην πίστη μας το καλό είναι αυτό που θα νικήσει στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη που αγωνία τόσο πολύ για την παρουσία της ομάδας και όλους όσους κρύβονται στα παρασκήνια ή το στηρίζουν ή δεν το στηρίζουν. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ τους ανθρώπους που έβγαλαν σε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ κακία, κύριε Δήμαρχε. Γιατί η κακία είναι ένα εκμεταλλεύσιμο είδος για εμάς τους χριστιανούς. Και από την κακία μπορεί να βγει κάτι πολύ καλό. Να μην σας κουράσω, αλλά να πω αυτή την ιστορία. Όταν μια κουκίδα από άμμο μπει σε ένα όστραγο, το όστραγο, ξέρετε, είναι μαλάκι, δεν μπορεί, δεν έχει χέρια και πόδια και δεν μπορεί να διώξει την άμμο, αλλά πρέπει να την αδρανοποιήσει και να την κάνει ανίσχυρη. Και έτσι τι κάνει, εκρίνει μια ουσία και καλύπτει το κομμάτι της άμμου για να μην γδέρνεται. Και συνεχίζει να εκρίνει μια ουσία και στο τέλος όταν αυτή η ουσία συσσωρευτεί έχουμε ένα μαργαριτάρι. Και όσο πιο μεγάλη είναι η αγωνία του όστρακου και ο αγώνας του, τόσο πιο μεγάλο και πιο όμορφο είναι το μαργαριτάρι. Επομένως, η κακή είναι εκμεταλλεύσιμη και μπορεί να φέρει πολύ καλό αποτέλεσμα. Και επομένως πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Εγώ στη ζωή μου πολλές φορές το πρώτο κεράκι που ανάβω είναι για αυτούς που μου κάνουν κακίες και μου βάζουν τις κυκλοπαδιές, γιατί είναι πολύτιμοι συνεργάτες, πιο πολύτιμοι από όλους. Να είστε καλά λοιπόν παιδιά και να αξιοποιείτε και τα καλά και τα κακά και στο τέλος να κερδίσετε πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την πορεία. Εμείς είμαστε μαζί σας, σας αγαπάμε, προσευχόμαστε για εσάς και για όλους που αγωνίζονται σε κάθε τομέα της ζωής. Να είστε καλά. Όλοι γεροί και δυνατοί. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Δήμαρχε. Θα πάρω την τρίτη.